Φίλοι του GameWorld.gr, καλησπέρα. Μας έχετε ζητήσει όλες αυτές τις μέρες στα 10 χρόνια GameWorld να σας εξηγήσουμε το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή, πώς ήρθε η ιδέα για το GameWorld και τι έχει συμβεί όλα αυτά τα 10 χρόνια και πώς άλλαξε το site. Πολλοί από εσάς μας έχετε στείλει μηνύματα μέσω του forum του GameWorld.gr και το έχετε ζητήσει αυτό, μέσω του YouTube όταν είχαμε κάνει τα σχετικά βίντεο των διαγωνισμών. Οπότε ήρθε η ώρα να σας πω κάποια πράγματα για το πώς έφτασε το GameWorld.gr εδώ που έφτασε, αλλά κυρίως πώς ξεκίνησε, γιατί σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, είτε ακόμα και αν συμμετείχατε μπορεί να μην θυμάστε, είτε δεν γνωρίζετε, γιατί μπήκατε στην παρέα μας τα τελευταία χρόνια που και το gaming έχει ανέβει γενικότερα. Να αρχίσω λέγοντας το τι έγινε πριν το GameWorld, πώς ξεκίνησε δηλαδή όλο αυτό, τι προηγήθηκε μάλλον πριν το GameWorld. Η πρώτη μου ασχολία με την αρθογράφηση ήταν το 2003 στο Contra.gr. Τότε χωρίς να έχω κάποια γνωριμία μέσα στο site, είχα απλά στείλει ένα βιογραφικό και είχα πει ότι με ενδιαφέρει να γράφω στήλη για τα αθλητικά games. Και με δεχτήκανε, έστειλα το σχετικό κείμενο και έγινα δεκτός στην παρέα του Contra.gr. Στη συνέχεια, μέσω του Contra.gr υπήρξε μια γνωριμία με κάποιον ραδιοφωνικό παραγωγό και ταυτόχρονα ιδιοκτήτη εταιρείας web design, τον Ηλία τον Ηλιάδη, τον οποίο και ευχαριστώ που με έβαλε στα κόλπα. Και μέσω αυτού είχα προτείνει, γιατί ήδη μέσα στο 2003 υπήρξαν προτάσεις για ραδιοφωνική εκπομπή για video games. Ήτανε δηλαδή στα πλάνα μου το να γίνει κάτι τέτοιο, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ μέχρι τότε. Είχα στείλει μάλιστα βιογραφικά και πρόταση εκπομπής σε... τότε ήταν Champions 89,2, Sport FM και Erasport. Κανείς δεν με δέχτηκε, όταν όμως πήγα μέσω του Ηλία του Ηλιάδη, και εδώ οφείλω να του δώσω τα εύσημα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και για τους σημερινούς users, έτσι μας δεχτήκαν πολύ πιο εύκολα. Και έτσι ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2003 η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή για games στον Champions 89,2. Μάλιστα λίγες μέρες μετά είχα πιάσει και δουλειά στο Sporty και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη στήλη για αθλητικά games, την είχα αναλάβει εγώ στο συγκεκριμένο περιοδικό. 2004 ξεκινάω στο περιοδικό Games. Έστειλα και εκεί βιογραφικό χωρίς να έχω κάποια γνωριμία. Με δέχτηκε ο Ουμπέρτο Γκρελόνι που ήταν αρχισυντάκτης. Η συνεργασία μας κράτησε για περίπου 6 χρόνια μέχρι το 2010, όπου και το περιοδικό έκλεισε, βέβαια, όπως δυστυχώς γνωρίζετε πολύ. Πλέον τα έντυπα για Games έχουν εκλείψει στη χώρα μας, με το PC Master να είναι το πιο πρόσφατο, το πιο φρέσκο και το τελευταίο gaming περιοδικό. 2004 λοιπόν ξεκινώ συνεργασία με το περιοδικό Games και στις αρχές του 2005 προκύπτει συνεργασία με το Smart Channel. Τότε λοιπόν στην εκπομπή Smart Cafe που υπήρχε είχαμε και μια ενότητα users όπου μέσα ανέλυα κάποιες gaming ειδήσεις, παίζαμε live games στην εκπομπή και έδειχνα και λίγο από τεχνολογία, από software, κάποια απλά tips κτλ. Το 2005 λοιπόν, πέρα από αυτό, είχαμε και τη συνεργασία με το Sporttime Radio 89,2 και αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει και το site. Το GameWorld.gr ξεκίνησε 1η Αυγούστου του 2005 και η αφορμή αυτή δόθηκε μέσω των εκπομπών που κάναμε, γιατί είχα στο μυαλό μου να δημιουργήσω και έναν online σταθμό για video games που θα έχει full πρόγραμμα. Τότε στο Sporttime λοιπόν μας εμπιστεύτηκε ο Στέλιος Μαρκάκης, που τον ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανε, να έχουμε καθημερινή εκπομπή για games, ήταν η πρώτη καθημερινή εκπομπή πλέον για games, στο Sporttime Radio 89,2. Στο GameWorld λοιπόν, 1 Αυγούστου 2005, είναι η επίσημη λειτουργία του site, το οποίο υπήρχε ήδη επί 2 μήνες. Και στόχος μας να δημιουργήσουμε online ραδιοφωνικό σταθμό για video games. Το πείραμα ή το εγχείρημα, αν θέλετε, πέτυχε και από το 2006 μέχρι το 2007 καταφέραμε να έχουμε επί ένα χρόνο μια συνεργασία με τα Bits & Bytes, τα οποία μας στεγάζανε στα Bits & Bytes Ακαδημία συγκεκριμένα, και να έχουμε full 14ωρο πρόγραμμα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το βράδυ. Αυτό ήταν το πρόγραμμα του Games Radio, ήταν ο πρώτος online σταθμός για video games που έγινε τότε στην Ελλάδα. Και μάλιστα ήταν και ο πρώτος ακροματικότητα, γιατί οι gamers δεν τους σταματάς με τίποτα, είμαστε φανατικοί, γενικά ό,τι αφορά το gaming το υποστηρίζουμε, οποιαδήποτε προσπάθεια και αν γίνεται, είτε είναι ένα site, είτε ένα κανάλι στο YouTube, είτε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και έτσι λοιπόν ο σταθμός έπιασε τους στόχους του, παρόλα αυτά τα Bits & Bytes θεώρησαν ότι καλύτερα να σταματήσουμε τη συνεργασία γιατί δεν τους ωφελούν σε κάτι όπως μας έλεγαν, και έτσι το 2007 σταματάει ο Games Radio τη λειτουργία του και συνεχίζουμε
καθαρά ως gaming site πλέον. Τώρα, να πω κάτι για την ίδρυση του Game.gr. Το 2005 λοιπόν, όταν ξεκίνησε το Game.gr, σε αντίθεση με τα περισσότερα μέσα που ξεκινούν, έχουμε συνηθίσει το να πηγαίνει μια ομάδα συνταχτών να φεύγει από ένα μέσο και να ανοίγει κάποιο gaming site. Στην περίπτωση του Game.gr ήμουνα τελείως μόνος στην αρχή. Και το μόνο που έκανα ήταν ότι άνοιξε κάποια topic σε forums, είπε ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια, αυτό το site και όσοι θέλετε το στηρίζετε. Και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτό, που ξεκινήσαμε και το στηρίξανε. Έτσι λοιπόν δεν είχα μια ομάδα συνταχτών ως φίλους να πούμε ότι okay, ξεκινάμε και κάτι online, γιατί τότε το 2005 τα πράγματα ήταν κάπως περίεργα και το ξεκίνησα μόνος. Συντάκτες τώρα που βοήθησαν και που τους ευχαριστώ πολύ στα πρώτα χρόνια του site ήταν αναρρύθμιτοι. Να ξεκινήσουμε από τον Αντώνη Παπαθανασίου, τον ΑΚΠΕ, που λίγοι από σας το γνωρίζετε, αλλά ήταν επί σειρά τον συντάκτης. Το Σπύρο τον Κλαουδάτο, που είναι σήμερα στο Game 20. Το Δημήτρη το Σκιάνη, που με το ζόρι τον έπεισα να μπει στο PC Master, γιατί επέμενα και το άξιζε, πιστεύω, και το αξίζει. Τεχνολογικό συντάκτης για όσους τον γνωρίζουν. Τον Κωνσταντίνο τον Κουτσούμπα, που τον ξέρετε σήμερα πλέον τηλεοπτικά. Ποιοι άλλοι, ήταν πάρα πολλοί. Και ο Γιάννης ο Μπόκας αργότερα, που τώρα δεν ασχολείται και τόσο ενεργά. Γενικώς σε όλη αυτή την πορεία των πρώτων χρόνων του site είναι σημαντικό γιατί δεν υπήρχαν πληρωμές. Οι πληρωμές ξεκίνησαν το 2008 και μάλιστα το Game.gr το 2008 έγινε και το μόνο gaming site τότε που πλήρωνε όλους τους συντάκτες του. Και αυτό το τηρεί μέχρι και σήμερα. Είναι το μόνο gaming site που έχει συνέπεια και πληρώνει τον κάθε συντάκτη που δουλεύει σε αυτό. Το λέω γιατί υπάρχουν κάποια sets τα οποία μπορούν να πληρώνουν έναν ή δύο συντάκτες ενδεχομένως. Εγώ δεν έχω βγάλει κάποια χρήματα στην άκρη από το Game.gr. Μην νομίζετε ότι έχω κάποιο κεφάλαιο από πίσω ή οτιδήποτε. Είμαι τελείως μόνος και δεν υπάρχει και καμία αντιπροσωπεία πίσω από το Game.gr. Το λέω αυτό σε σύγκριση με κάποιο άλλο αντίστοιχο gaming site. Το Game.gr είναι καθαρά και μόνο ανεξάρτητη προσπάθεια και από την αρχή, από το μηδέν, ξεκίνησα μόνος. Μετά όμως δεν ήμουνα μόνος και θα το εξηγήσω στην πορεία πώς έγινε αυτό. Η πρώτη μορφή του site την έχετε δει ήδη σε screenshot. Ήταν κάπως έτσι το 2007, μία από τις πρώτες εικόνες του Game.gr. Το 2008 ανοίξαμε το κανάλι στο YouTube, όπου εκεί αρχίσαμε να ανεβάζουμε τα gameplay videos. Αυτό το κανάλι που βλέπετε δηλαδή άνοιξε 3 χρόνια μετά το Game.gr, και αυτό διότι το 2005 ήταν η χρονιά που άνοιξε το YouTube και εδώ στην Ελλάδα ήμασταν ακόμη, ξέρετε, κοιμόμασταν, να το πω απλά. Δεν ασχολούμασταν τώρα, είχε καθαρά και μόνο αστεία βίντεο και τότε με τις ποιότητες που είχαν οι κάμερες τα περισσότερα ήταν τραγικά, για να είμαι ειλικρινής. Ξεκινάμε λοιπόν 2008 το κανάλι μας στο YouTube, ανεβάζουμε τα πρώτα gameplay videos από εκθέσεις του εξωτερικού, όπως στην Gamescom που έχουμε πάει πολλές φορές, ανεβάζαμε και από εκεί διάφορα βίντεο. Και προχωρήσαμε στο 2009, όπου εκεί ξεκινάει μία συνεργασία με το Sendra FM και οι ραδιοφωνικοί users, όπως τους ξέρετε μέχρι και σήμερα, και αντίστοιχα σήμερα στο Twitch που κάνουμε τις εκπομπές, η παρέα αυτή των 4 users καθιερώθηκε. Δηλαδή στην αρχή στο site είχε μπει ο Γρηγόρης ο Βούλγαρης, μετά ήρθε ο Παντελής ο Δασκαλέλος ένα χρόνο μετά, νομίζω η ίδια χρονιά πρέπει να έρθει και ο Γιάννης ο Μοσχονάς, που ήταν παλιά βοηθός συντάκτης στο PC Master, ο veteran από τους συντάκτες του Game.gr, και στη συνέχεια μπήκε και η παρέα μας η Χριστιανά Θάνου. Την ίδια χρονιά του 2009 είχαμε την καθιέρωση του διαγωνισμού Game of the Year. Ο διαγωνισμός αυτός, για τον οποίο είμαστε περήφανοι, ξεκινάει κάθε Δεκέμβριο, 1η Δεκεμβρίου, τελειώνει 31 του μήνα και δίνει σε εσάς όλα αυτά τα μεγάλα δώρα που έχετε μάθει. Είναι ο πιο μεγάλος online διαγωνισμός που υπάρχει για games και έχει δώσει δώρα δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Από κονσόλες, από περιφερειακά, από games, από συλλεκτικά, τα πάντα. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα είναι ότι δίνει δύο physical βραβεία, δηλαδή δύο βραβεία τα οποία είναι δικής μας κατασκευής, συγκεκριμένα ο πατέρας μου τα φτιάχνει αυτά. Τα δίνει στις αντιπροσωπείες, γιατί ο πατέρας μου είναι ζωγράφος, γλύπτης και το έχει τέλος πάντων. Έχει σπουδάσει καλών τεχνών, μποζάρ στο Παρίσι. Προέρχομαι από καλλιτεχνική φλέβα, βλέπετε. Άσχετα με το αν εγώ δεν ακολούθησα τις συγκεκριμένες τέχνες. Okay. Λοιπόν, τα βραβεία αυτά τα παραλαμβάνουν η αντιπροσωπεία που κερδίζει και που εσείς ψηφίζετε για το παιχνίδι της χρονιάς και η ελληνική εταιρεία ανάπτυξης για την οποία ψηφίζετε για το ελληνικό video game της χρονιάς. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι στηρίζουμε όλα τα ελληνικά games. Πιστεύουμε σε αυτές τις προσπάθειες, έχουμε γράψει τα περισσότερα ελληνικά reviews στο site, γιατί πρέπει το ελληνικό game development να ανέβει και να μπορέσουμε ως χώρα
να εξάγουμε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο εξάγεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένα παγκόσμιο προϊόν το gaming και αξίζει να δώσουμε όλη βάση σε αυτό. Το κάνω εντελώς δωρεάν και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει ως χώρα να φτάσουμε σε ένα σημείο κάποια στιγμή να βγάλουμε, αν όχι AAA titles, τουλάχιστον τίτλους οι οποίοι θα πουλήσουν κάποια εκατομμύρια αντίτυπα. Οπότε στο GameOrGR στηρίζουμε και δημοσιεύουμε ειδήσεις και reviews για κάθε ελληνικό video game. Συνεχίζουμε στο 2010, που βλέπετε αυτή την εικόνα, σιγά σιγά το site άρχισε να παίρνει τα πρώτα του upgrades, έγινε μετάβαση σε Joomla. Το 2012 μπήκε το community στο GameOrGR, όπου μπορούσατε για πρώτη φορά να κάνετε add φίλους, να δημιουργήσετε ομάδες, να δημιουργήσετε events, να ανεβάσετε φώτος και βίντεο, να κάνετε like σε φώτος και βίντεο άλλων χρηστών. Και είχαμε ένα, ας το πούμε έτσι, Facebook των gamers για πρώτη φορά το 2012 μέσα στο gamer.gr. Και εκείνη τη χρονιά ξεκινήσαμε για πρώτη φορά να παίζουμε και μαζί σας online, τότε με live streams που δεν γινόντουσαν μέσω του Twitch, αλλά μιλούσαμε μέσω Mumble και γενικώς παίζαμε διάφορα games online μαζί σας, και το κάνουμε μέχρι και σήμερα πλέον κάθε Τετάρτη μετά MMO Survival, που το έχουμε καθιερώσει πολύ πρόσφατα με τον Νίκο Δρακόπουλο, τον DestroyerGR, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και από Σεπτέμβριο. 2013, επίσης χρονιά σταθμός, γιατί εκεί ξεκινήσαμε τα gaming shows. Πρώτα ήταν το Game Maniacs, όπου η Χριστιανά το παρουσίαζε. Από εκεί και πέρα ήταν ήδη μια έμπειρη επί ένα χρόνο συντάκτρια και έχει και την εμπειρία από το Sendra FM, οπότε μπήκε πολύ πιο εύκολα. Δεν σας κρύβω ότι με την κάμερα λίγο κόλλησε στην αρχή και το καταλαβαίνετε από τα bloopers. Άμα δείτε στο Game Maniacs Season 1 στα bloopers στη Χριστιανά πώς κολλούσε στις πρώτες εκπομπές, θα σας πιάσουν τα γέλια. 2013 προς τα τέλη αρχίζουμε και τα επόμενα gaming shows, καθιερώνουμε τους users online. 2014 μπαίνουν τα battle, τα game cafe, οπότε έχουμε τώρα πλέον μια ευρία γκάμα από gaming shows που έχουν και ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Νέες κυκλοφορίες του μήνα επίσης, πολύ χρήσιμη σειρά, γιατί εκτός του να σας λέμε γραπτό στις κυκλοφορίες του μήνα στο GameOrGR στον τομέα κυκλοφορίες, πρέπει να τις βλέπετε κιόλας και να βλέπετε σε βίντεο και τι θα παίξετε αυτό το μήνα και αν σας αρέσει να το αγοράσετε. Σιγά σιγά λοιπόν το site εξελίχθηκε και βλέπετε και τα screenshots με την πιο σημερινή του μορφή, και φτάσαμε στα 10 χρόνια GameOrG. Μια δεκαετία γεμάτη με gaming, ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία με εσάς είτε μέσω του forum είτε ραδιοφωνικά, η οποία πάντοτε μας αρέσει. Καταφέραμε με κόπο και υδρότα να φτάσουμε το site gameor.gr στα 37.000 εγγεγραμμένα μέλη, τα περισσότερα από κάθε άλλο ελληνικό gaming site. Αναφέρομαι καθαρά στα ελληνικά gaming sites και όχι σε όσα περιέχουν τομείς όπως τεχνολογία, hardware, κινητά, σινεμά ή οτιδήποτε άλλο. Στον τομέα μας είμαστε εξειδικευμένοι με μια πολύ έμπειρη συντακτική ομάδα και χάρη στην υποστήριξή σας έχουμε φτάσει ως εδώ. Επί τρία συνεχόμενα έτη, το GameOrGR έχει τα περισσότερα reviews από οποιοδήποτε άλλο μέσο στη χώρα μας. Είχαμε το 2013 220 reviews, το 2014 233 αν θυμάμαι καλά, και φέτος κάπου εκεί το βλέπω να κλείνει η χρονιά, και πιστεύω ότι οι συντάκτες έχουν αποδώσει τα μέγιστα στο να φτάσουμε να έχουμε τα περισσότερα reviews ανά έτος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ και τους νεότερους συντάκτες και τους παλιούς καταρχήν που ξεκινήσαν, άσχετα με το αν δεν είναι σήμερα στην παρέα μας, όλους όσους έχουν βοηθήσει αυτά τα 10 χρόνια, μέχρι και τους νεότερους, μέχρι και το Στέφανο, το Μάνο, τον Αριστοτέλη, τον Δημήτρη, που μας ήρθε έτσι ως, ας το πούμε, μεγάλο όνομα, έχει έρθει τότε μαζί με το ΖΟΚ. Τους παρουσιάσαμε τις μεταγραφές του Game World, τους κάνουμε τις φανέλες με τους ποδοσφαιριστές. Αλκμίνη, ποιος άλλος είναι, ο Αποστόλης ο Καραβίας για τεχνολογικά νέα, που επίσης δούλευε στο PC Master. Αν ξέχασα κάποιον, και ο Άρης είναι, αν ξέχασα κάποιον να με συγχωρεί. Γενικώς όλους όσους έχουν βοηθήσει, όλους τους συντάκτες που βοηθούν πάρα πολύ στο να φτάσει το GameOrG εδώ που βρίσκεται. Γιατί πέρα από το console gaming, δίνουμε πολύ βάση και στο PC gaming και στο mobile gaming και στο retro gaming και καλύπτουμε τα πάντα, καλύπτουμε όλη τη θεματολογία και είμαστε ανοιχτοί πάντοτε σε προτάσεις στο forum του GameOrG.gr. Ευχαριστούμε πολύ τις εταιρείες που μας στήριξαν όλα αυτά τα 10 χρόνια και που συνεχίζουν να μας στηρίζουν και που είναι είτε αντιπροσωπείες είτε οι retailers. Έχουν δώσει όλοι τον οβολό τους, το πούμε έτσι, για να μπορέσει το site να συντηρηθεί και οι συντάκτες να έχουν αυτές τις πληρωμές. Και γενικότερα ό,τι χρήματα βγαίνουν εξτρά, να πω ότι τα επενδύω στο development του site.
το οποίο θέλει πολλή δουλειά, το παραδέχομαι αυτό, και στο λειτουργικό τομέα και στον εικαστικό και ειδικά στο forum, γιατί το πρώτο πράγμα που θα φτιάξουμε σύντομα θα είναι το forum, θα υπάρξει νέο upgrade. Τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η εικόνα του site είναι σαφώς πολύ καλύτερη, αλλά ξέρουμε ότι πιο πολλοί από εσάς μας εμπιστεύεστε κυρίως για το περιεχόμενο και για την απλότητα που έχει το GameWorld. Και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα 10 χρόνια αγάπης που μας έχετε δείξει, από τους πρώτους συντάκτες του forum, από τον Big Boss, τον Νικολή, ο Snake Friend που ήρθε αργότερα, όλο το community support με τον Πιέρο, τον Άκη και τον Θάνο, τον Μάριο, τους Αλέξανδρους, την Ελένη, τον Μάρκο, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα άνω των 10 ατόμων που βοηθάει στο να απαντάει τις απορίες σας στο forum. Ευχαριστώ και τους 37.000 έναν προς ένα προσωπικά, όπως επίσης και τους 40.000 YouTube subscribers. Απλά ξέρετε ότι στα μέλη του GameOrGR έχουμε μια μεγαλύτερη αδυναμία και δεν το κρύβουμε, γιατί αυτοί είναι που συντηρούν την όλη προσπάθεια. Γιατί το GameOrGR είναι και θα παραμείνει gaming site. Οτιδήποτε άλλο, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όπως είναι YouTube κανάλι, όπως είναι το Twitch ή όπως είναι το Facebook, οτιδήποτε άλλο είναι απλά παρεμφερές και χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να ανεβάζουμε π.χ. τα βίντεο και να τα ανεβάζουμε μέσω του GameOrGR. Γιατί απλά πρέπει να υπάρχει κάποιο μέσο στο οποίο θα μπορείς να ανεβάσεις online και όχι στον ίδιο σου το server, γιατί θα καταστρεφώσουν από πλευράς bandwidth. Να πω ότι θα συνεχίσουμε για πολλές δεκαετίες ακόμη, όπως είπαν ήδη ο Παντελής, ο Γρηγόρης και η Χριστιάνα στα βίντεο με τα GameOrG Profiles, τα οποία ακολουθούν αμέσως μετά μόλις κλείσω. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό που κάνουμε και όλη αυτή η προσπάθεια. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί όσο περνάει ο καιρός θα σας έχουμε ολοένα και μεγαλύτερες εκπλήξεις. Ευχαριστούμε πολύ για όλη τη στήριξη. Να είστε καλά, και αυτό το βίντεο το αφιερώνουμε σε εσάς που είστε εδώ και μας αγαπάτε. Δεν είναι ένα game επαναλαμβανόμενο με ελάχιστο lore, το οποίο δεν θα μας δώσει και κάτι να καταλάβουμε. Αλλά παρόλα αυτά, αγαπώ πάρα πολύ τα ωραία γραφικά. Το PlayStation 1 κράτησε αρκετές φορές, άλλαξα πάρα πολλές κονσόλες. Στο συγκεκριμένο κομμάτι μέχρι να βγει ένα σωστό revision για το PlayStation 1, αλλά το λάτρεψα. Και κατά συνέπεια τσίμπησα PlayStation 2. Ήμουνα πολύ φανατικός του Pixel, το οποίο το είχα προλάβει στα τελευταία του χρόνια. Και πρέπει να πω ότι με είχε εντυπωσιάσει και η ύλη του, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του τότε. Όσοι το είχατε προλάβει, θυμάστε το 1996 περίπου είχε σταματήσει. Από τα υπόλοιπα ελληνικά περιοδικά, και η κλασικά PC Master και περιοδικό Games, όπου αρθογραφούσα για περίπου 5 χρόνια.